Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα την κουβέντα μας στο θέμα που κάναμε στο προηγούμενο μας βίντεο σχετικά με τον έκλειστο κοινόδοντα. Και γενικά όταν λέμε έκλειστος κοινόδοντας και ορθοδοντική θεραπεία, δεν αναφερόμαστε μόνο στον κοινόδοντα, εννοούμε και άλλα δόντια που μπορεί να είναι έκλειστα και τέτοια δόντια μπορεί να είναι κάποιος προγόμφιος ή να είναι κάποιος τομής. Έτσι, αλλά πιο συχνά αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο έκλειστος κοινόδοντας στην ορθοδοντική θεραπεία. Να πούμε λοιπόν ότι στο θέμα του έκλειστου κοινόδοντα, όσο περνά η ηλικία, αυξάνεται γενικά οι δυσκολίες που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κατά τη διευθέτηση αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, από την ηλικία 20 ετών και κάτω, θεωρείται γενικά πολύ αρκετά εύκολη διευθέτηση του θέματος του έκλειστου κοινόδοντα, 20 έως 30 δυσκολεύει περισσότερο και πάνω από 30 δυσκολεύει ακόμα περισσότερο για έναν ακόμα λόγο, ότι υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε τον έκλειστο κοινόδοντα να είναι αγγυλωμένος. Τι σημαίνει αγγυλωμένο δόντι? Σημαίνει ότι το δόντι αυτό έχει συνοστιωθεί και έχει γίνει ένα με το φατνιακό στούν. Δηλαδή, ο δόντι και κόκαλο και φατνιακό στούν αποτελούν ένα ενιαίο σώμα. Επομένως, στην περίπτωση την οποία έχουμε μπει σε ορθοδοντική θεραπεία και προσπαθήσουμε να φέρουμε τον έκλειστο κοινόδοντα στη θέση του μετά την αποκάλυψή του από τον ειδικό γιατρό, και στην περίπτωση που το δόντι αυτό είναι αγγυλωμένο, τότε δεν μπορεί να έρθει το δόντι αυτό, δεν μπορεί να έρθει το δόντι αυτό και επομένως πάβει να υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να μπορέσουμε να διευθετήσουμε το θέμα του έκλειστου κοινόδοντα με ορθοδοντική θεραπεία. Να σημειωθεί ότι πολλές φορές μόνο στην περίπτωση που όταν επιχειρήσουμε να τραβήξουμε τον κοινόδοντα καταλαβαίνουμε ότι το δόντι αυτό είναι αγγυλωμένο και συνήθως δεν μπορεί να διαγνωστεί με κάποιον άλλο τρόπο πριν από την διαδικασία αυτή και επομένως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν το δόντι αυτό είναι αγγυλωμένο, αλλά βέβαια να έχετε υπόψη ότι γενικά το θέμα της αγγύλωσης είναι ένα αρκετά σπάνιο φαινόμενο και βέβαια όπως είπαμε πριν αυξάνεται η πιθανότητά του με την αύξηση της ηλικίας. Εντάξει, επομένως, εφόσον το δόντι βρεθεί αγγυλωμένο, πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο αποκατάστασής του. Ο άλλος τρόπος αποκατάστασης μπορεί να είναι, αφού εξαχθεί το δόντι, κάποιο εμφύτευμα, κάποια προσθετική αποκατάσταση ή οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με την προσθετική και η οποία θα μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε τον κοινόδοντα. Βεβαίως, να πούμε ότι το γεγονός και η προσπάθεια να φέρουμε τον έκλειστο κοινόδοντα στη θέση του πρέπει να είναι η πρωταρχική μας προσπάθεια και ο πρωταρχικός στόχος, διότι ο κοινόδοντας είναι το θεμέλιο του σπιτιού, είναι η κολόνα του σπιτιού και η βάση του στόματός μου και είναι το βασικότερο δόντι στο στόμα.